Hello there, είμαι ο Βάς, καλώς ήρθατε σε ακόμα Βάς Gaming Video. Σήμερα έχουμε νικητή του πρώτου ελληνικού Open, Στάθος Βιτσετζάτος. Back to back, ο θεός του παιχνιδιού ο ίδιος. Τι παίζαμε σήμερα? Smurf. Τι παίζαμε? Smurf. Attack, GG. Δεν θα κάτσουμε να το αναλύουμε, να παίζουμε εδώ πέρα Snake Eye, Ash, Bomb, αυτά ιστορία. Πάρε το δράκο, attack, τέλος. Αυτό ήταν. Αυτό, ναι. Δεν θα κάθομαι να το κουράζω. Ναι. Πλάκα, είχε καινούριο, ήτανε. Ο κόσμος δεν το πολύ σέβεται. Πάτσα πάνω σε αυτό. Είχα και κάποια tech choices, τα οποία δούλεψαν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν πολύ δούλεψαν. Okay. Αλλά το καλό με αυτό το deck είναι ότι τις κάρτες σου, τις άχρηστες, μπορείς και τις πετάς, τις κάνεις άγγελ. Ναι, ναι. Γενικά προσπάθησα να παίξω κάρτες οι οποίες, ειδικά επειδή αυτό το deck έχει το θέμα του πάω πρώτος δεύτερος, δεν ξέρεις τι θα σε βάλει άλλος να πας δεύτερος, όταν χάσεις το game, όταν επιλέγει αυτός. Προσπαθούσα να βάλω κάρτες πέρα από μια συγκεκριμένη spell, εντάξει, που εντάξει, ρισκάρεις τι να κάνεις. Ναι, οκ. Προσπαθούσα να βάλω κάρτες οι οποίες ακόμα και δεύτερος να τις τραβήξω, δεν είναι και τόσο χάλια. Π.χ. ο Sifter. Okay. Συνήθως τον έβαζα μόνο πρώτος. Okay. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το deck είναι, το βλέπετε εδώ, The Pied Dragons, καινούργιο staff. Ναι, ναι. Στάνταρ πραγματάκια, τρία από τον Hydra, τρεις Τσούντρα, δύο πράσινα. Δεν θα μάθω τα ονόματα ποτέ, ρε. Legit. Τι να κάνουμε. Κλασικά. Ναι, okay. Όλοι ξέρετε, δεν είναι κάτι το yep. φοβερό. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Ακόμα. Ναι, ακόμα. Από hand traps, τις κλασικές. Ναι. Ας και ένα Magnamut. Δεν τον είδα ποτέ, όποτε τον είδα μέτρησε όμως. Βασικά τον είδα δύο φορές. Και μία που έκατσε στο τελικό, που τον είχα κρατήσει στο Buster Blader και μου κάνει τη σφαίρα και φέρνει Magnamut και έκανα cross-out designator για να βγάλω το Magnamut για να μην σερτσάρει τα distraction shorts μου. Στάδρος Βιτσετσάτος, everybody. Λοιπόν, και μετά hand traps και εδώ. Δεν είναι hand trap, αλλά auto win button, δεν καταλαβαίνω. Σίγουρα είναι trap. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το παίζει κανείς αυτό στο main deck. Νικάει από μόνο του. Δεν έχει κανένα deck, δεν έχει Omni Negate. Φορσάρεις πράγματα όπως η SP όταν θα πας δεύτερος. Επομένως, άμα το έχεις τραβήξει, ειδικά στο Snake Eye, θα σου κάνει SP, θα σου βγάλει τη field spell, θα παίξεις. Το σετάρεις, δεν έχει τρόπο να στο βγάλει game 1. Πάει να παίξει, το ανοίγεις και πάει το επόμενο game. Εντάξει. Το έβαζα, ανάλογα, εντάξει, δεν ήταν στάνταρ. Η Ogre ήταν ψιλοαδιάφορη. Βασικά έπαιξα μάτσα στα οποία είναι καλή, απλά δεν κάτσαν τα situations. Okay. Δεν την τράβηξα κιόλας, να σου πω το αλήθεια. Η καλύτερη κάρτα του deck. Okay. Δεν έχω να πω τίποτα. Yeah. Έτσι. Ναι, δεν έχω να πω τίποτα. Καλύτερο. Καλύτερο. Η δεύτερη καλύτερη κάρτα του deck. Θα ήθελα. Μπορεί και καλύτερη. Αυτό. Τρία droplet. Αυτό. Με αυτό κέρδισα δύο φορές. Ένα χωρίς να το τραβήξω και ένα που το τράβηξα. Γιατί θυσίασα τον Bindra κάποια σε ένα σημείο για να ριζολβάρει. Και όταν λέω. Terraforming. Και όταν λέω ότι. Νίκησα εξαιτίας του χωρίς να το τραβήξω, ήταν για την υπερκαρτάρα. Ναι. Αυτό ήταν. Επίσης, δεν ξέρω, μου ήρθε, ακόμα. Μου ήρθε έμπνευση. Στο playtest έβλεπα το ότι, οκ, okay, δεν έχεις πρόβλημα να περάσεις το board, περνάς το board, αλλά είσαι ευάλωτος σε κάποια πράγματα. Ειδικά όταν θα πρέπει να μπεις battle phase, γιατί συνήθως θα μπεις battle phase με ένα τέρας. Ή την quick play. Με το δεκάρι. Ποιο? Όχι, όταν θα μπει battle phase, θα μπει συνήθως όταν θα σπάσει στο board, ανάλογα το πώς έχει πάει, τις πιο συνηθισμένες φορές ή θα μπει με αυτό ή με αυτό. Okay. Να. Και στις δύο περιπτώσεις το Imperma και η Ash πονάνε. Να. Εδώ το Imperma πονάει μόνο εδώ πέρα γιατί θα σου κάνει άλλο Imperma με το που μπει battle phase και δεν θα κάνει τίποτα. Και αυτό τρώει Ash. Να. Έτσι. Λοιπόν, επομένως. Είναι μια κάρτα η οποία λύνει αυτό το πρόβλημα και άμα έχεις και droplet και υπολογίζεις με το χέρι σου ότι θα περάσεις τον board αντιπάλου σου,
και είσαι μια φάση τέτοια, σου λέω, λέω εγώ, και λες, OK, το περνάω, μπορείς και λες, OK, από ποια κάρτα χάνω, από ποια χάρτα χάνω, από το Imperma ή την As. Σας λέω, λέω εγώ, As, ωραία. Δεν περιμένεις να στο τσεϊνάρι. Θα κάνεις cross out, θα πεις As, ναι, θα κάνεις και droplet να μην πάει χαμένο, να θυσιάσει μια, να πάει, θυσιάζει μια καρτούλα και δουλεύει. Δεν έκατσε το σενάριο το συγκεκριμένο, αλλά έκανε πολλά πράγματα Negate. Έκανε droplet που μου κέρδισε το game, το Magnamut, μου κέρδισε Mirror. Mm-hmm. Μετά δεν το πολύ. Και όταν είναι άχρηστο το πετάς με τη Finch. Ναι. Απλά τα πράγματα. Το έξτρα, στάνταρ πραγματάκια. Ναι. Εδώ, αυτό εδώ είναι, δεν ξέρω τι να πω. Αν και πιστεύω ότι αυτή η κάρτα είναι καλύτερη από αυτή, είναι. Αυτή η κάρτα είναι insane. Okay. Αυτό το έφερα μία φορά και έδειξα το Lirilusk. Okay. Ίσως γι' αυτό μάλλον είναι καλύτερο στο Φούτσο, υποθέτω. Ναι. Βέβαια, νομίζω ότι δεν, ακόμα και Φούτσο να κάνεις, μάλλον θα έρθει σε ένα στέκ που δεν θα σε αφήσει να κερδίσεις, ό,τι και να γίνει. Ναι. 100 ευρώ. Δεν ξέρω γιατί. Πες να δείξουμε τότε. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, δεν το έχω, το αγόρασα. Να. Α, μαν. Αυτό, εντάξει. Ναι. Το έφερα 300 φορές, για να μην τρώω handraps. Νίξα ένα mirror με αυτό. Αυτός εδώ, πολλοί δεν ξέρουν τι κάνει, είναι ένα εφτάρι το οποίο όταν έρχεται σπάει κάρτα και σε γλιτώνει και από την κέι, άμα πεθάνει, λοκάρει ένα τέσσερα αντιπάλου το να πεθάνει. Mm-hmm. Το έφερα σε ένα mirror. Mm-hmm. Αυτό για τη Ubel ουσιαστικά. Και θεωρητικά μπορεί να κάτσεις και σε situation στο οποίο θέλεις να κάνεις board wipe. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει ένα combo το οποίο του τα βγάζεις, είσαι λοκαρισμένος στους δράκους και επειδή, εξαιτίας αυτού, και επειδή κάνεις εσύ special τα τέρατα πίσω του αντιπάλου, αν κανένα από αυτά δεν είναι δράκι, δεν τα παίρνει πίσω. Και ο μπαμπάς, το αγαπημένο μου σύγκρο, το οποίο δεν το έφερα ποτέ. Σαν. Δυστυχώς. Μάλλον μόνο στο rescue θα το έφερνα, αλλά δεν χρειαζόταν να το κάνω shifter. Αυτό το έφερα 100 φορές. Ναι. Αυτά δεν τα έφερα ποτέ. Έκανα προσπέριδη και το πρώτο πράγμα που έκανα, τα είχα πάνω-πάνω και απλά έκανα... Είναι ακριβώς 6 κάρτες. Είναι 4 και έβγαζα κάρτες που ήταν κακά, στα μάτσα, ξέρω αυτό. Ναι. Ναι, ούτε αυτόν τον έφερα ποτέ. Αν και ήθελα. Side deck. Ναι. Κλαίω. Take down. Ναι. Μην το παίζετε στο main αυτό. Δεν είναι καλό. Να το παίζετε μόνο όταν είναι, όταν πάτε πρώτοι. Και σε matchups τα οποία ξέρεις ότι πονάνε πάρα πολύ από αυτό. Δηλαδή το Snake Eye δεν πονάει πάρα πολύ από αυτό. Και στο test, όποτε του έκανα shifter going second, δεν νίκαγα. Σε matchups όμως όπως είναι το Branded, όπως είναι το Rescue, όπως είναι το Tier, άμα παίξετε με Tier, Light Swarm που σιγά σιγά μάλλον θα γίνει popular. Και τη Ubel δεν ξέρω. Μάλλον θα το σταματήσεις, κάτι θα κάνει. Δεν θα το βάζα μάλλον στο Ubel, δεν ξέρω. Καλή κάρτα, την έπαιξα αρκετές φορές. Α, στο Voiceless εννοείται, ναι, δεν το συζητάμε. Γιατί είναι deck αυτό? Είναι deck, είναι το χειρότερο match από το deck μου θεωρώ. Μαζί με το Runic Stun και Buster Blader, έτσι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, είχα mixed feelings για αυτή την κάρτα. Σκεφτόμουν, φοβόμουν το Voiceless, φοβόμουν το Branded για το Fusion. Να το σταματήσω το να φάω τη βλακεία. Θα μου πεις το κάνει η Gate με το Mercurier. Εντάξει, θα κάνουμε, πρέπει να τα έχουμε όλα. Ένα μεγάλο shout out, συγγνώμη για την ενόχληση. Το καλύτερο κάστα. Το πρώτο Greek Open Champion της Ελλάδας. Let's go! Let's go! Δεν του πολύ έβαλα. Πουθενά, γιατί και το Snake πλέον το κάνει chain block, δεν μπορείς να σταματήσεις πλέον το Flambers. Για καλή μου τύχη, έκατσε στο μάτσα με τον Buster Blader, γιατί η trap που κάνει Fusion τη σταματάει η Bell, γιατί κάνει μπάνι σταματήρα από τον Grave για να αυτό. Την είχα και κέρδισα το Game 2 εξαιτίας της. Heatwave. Δεν έχω τι να πω με αυτήν την κάρτα, κέρδισα 300 φορές εξαιτίας της.
Συνήθως εναντίον Snake Eye, οι μόνες κάρτες που έβαζα σαν deck ήταν αυτές. Για το Snake Eye, όταν επέλεγε ο αντίπαλός μου τι θα παίξει, λέω, θα βάλω, έβαζα αυτά. Λέω, αυτό για, για ευνοητούς λόγους, πρόσωπο, έτσι. Και λέω, αυτές είναι οι κάρτες που βάζω στο Snake Eye Going First ούτως ή άλλως. Και λέω, επειδή δεν ξέρω τι θα με βάλει, θα τις βάλω και τις δύο. Ο Shifter κάπως δεν θα είναι τελείως, άμα τον τραβήξω, έτσι. Και με αυτό ρισκάρω, έτσι. Λοιπόν, δεν έτυχε να συμβεί με το Snake Eye, να το τραβήξω ή να τραβήξω αυτό. Βασικά τράβηξα αυτό νομίζω στο γύρο με το round 6. Μου με έβαλε να παίξω δεύτερος. Αλλά δεν είχε σημασία που το είχα τραβήξει, το πέταξα με τη Filspell. Καλές κάρτες. Cosmic δεν το χρειάστηκα καθόλου, καθόλου. Δεν το τράβηξα καθόλου, το έβαλα σε κάποια μάτσα που κυρίως όταν πήγαινα πρώτος και συνήθως όταν πήγαινα δεύτερος έβαζα ένα μέσα για την καρτάρα. Λείπει μια κάρτα που πίνει. Και εν τέλει αυτό. Πιάνει μια ποικιλία από matchups εξαιτίας του κέρδισα τα runic. Ναι, γιατί μου έκανε Hugin. Game 2, σέταρα αυτό, Prosperity και Lightning Storm. Είχε set 5, μου παίζει, μου λέει παίξε, είχε Hugin 4 set, το Fountain, παίζω, του κάνω την barrier για Fusion, activate Lightning Storm και νίκησε. Ήξερα ότι μόνο άμα κάτσει κάτι τέτοιο θα κερδίσω το matchup. Έπαιζα και ένα τέτοιο, δεν το χρειάστηκα. Άμα θα έκανα αλλαγή στη λίστα. Μάλλον θα βγάζα την Bell. Okay. Μάλλον θα βγάζα την Bell. Αλλά δεν έχω. Αλλά πιστεύω ότι και να τη βγάλω. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι να βάλω. Ο Νιμπύρου είναι trash τελείως. Άμα δεν τον κάνεις pair με Handrap, η οποία Handrap κατά προτίμηση θες να είναι τον Troll. Δεν. Η Bell νομίζω σε tournament structure είναι καλύτερη. Θα πετύχεις πολλά. Εντάξει, πόνταρα και λίγο στο. Ξέρω ότι παίζουν οι Έλληνες λίγο πάνω κάτω. Labyrinth, Brand ήξερα πολύ. Voiceless ήξερα πολύ. Εντάξει. Δεν θα άλλαζα τίποτα από εδώ. Μόνο αυτό. Και από το main deck δεν θα άλλαζα τίποτα. Η μόνη κάρτα που έκανε ψηλά underperform ήταν η Ogre. Αλλά πιστεύω ότι απλά δεν κάτσαν τα situation. Ωραία. Αυτά. Αυτά ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Αν σας άρεσε, like, comment, share, subscribe και μέχρι την επόμενη φορά, Vas Gaming sign out. Peace.